Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Σαλόνικα. Είμαστε πανέτοιμοι να παρακολουθήσουμε τον τελευταίο αγώνα για σήμερα όσον αφορά την το Σαλόνικα από τη Βιέννα. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα της Παλντόρια, η οποία υποδέχεται τους μπιφτεκάδες. Ένα μάτς με αρκετά καλό βαθμολογικό ενδιαφέρον, εφόσον ήρθε και ισοπαλία το ντέρμπι Process και Water Boys. Αυτό βοηθάει όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να πλασταριστούν όσο πιο ψηλά γίνεται στην στη βαθμολογία, έτσι ώστε να αποφύγουν τα play-off οι δύο πρώτοι να περάσουν απευθείας τα play-off. Θα δούμε τι θα γίνει και στο σημερινό μάτς. Θα μας δώσετε ένα-δύο λεπτά μέχρι να ετοιμαστούν και οι παίχτες. Επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη σέντρα. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Οι μπιφτεκάδες με τον Κεσίσογλου κατά τα δοκάρια. Επιστροφή Φεγκομίτη, Δαοκόπουλος, Κολοβής, Τέο και Χτιστόπουλος, Γάτος και Δρικάκης για την ομάδα των μπιφτεκάδων. Για τους Παλντόρια, ο Γαβριλίδης, ο αρχηγός της ομάδας κάτω από τα δοκάρια. Δημητριάδης, Καραμάνης, Δημανίδης, Σιλάβος. Εδώ Σουλιόπουλος θα πάει να κάνει μια ωραία ενέργεια. Γάτος με την μπάλα. Σουλιόπουλος ανοίγει για τον Δαοκόγλου. Εδώ η μπάλα είναι πλάγιο και πάλι στην αγκαλιά του Γαβριλίδη.
Καραμάνης, ωραία στο συλλάβο. Συλλάβος θα παίξει για τον Σωτηρόπουλο. Θα χάσει την μπάλα εδώ ο Μαχαίρας. Δρυκάκης με την μπάλα στα πόδια. Παίζει για τον Τέο. Φεγκομίτης, Δακόπουλος, Τέο, Δρυκάκης. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Πάει να αλλάξει παιχνίδι ο Δρυκάκης. Ο Καραμάνης είναι αυτός ο οποίος θα διώξει. Εδώ, Γάτος με την μπάλα. Ωραίο το εναντίον με τον Σουλιόπουλο. Γάτος με μπλούζα Ρεάλ Μαδρίτης και Ραούλ. Πολλά υποσχόμενος ο Γάτος. Θα τον τσεκάρουμε 100% στον αγωνιστικό χώρο. Δαοκόπουλος με την μπάλα. Δρυγκάκης. Το πλάγιο είναι για την Παλτόρια. Εδώ ο Τέο θα κλέψει την μπάλα. Δαοκόπουλος θα παίξει τον Δρυγκάκη. Φεγκομίτης για τον Κολοβή. Παναγίνει εδώ ένα λάθος, Φεγκομίτης εδώ εμπειρία. Κερδίζει την κατοχή. Τέο. Παίρνει μέτρα με τον Δρυγκάκη, ωραίο το 1-2. Τέο με την μπάλα θα κάνει μια κάθετη. Κόβει εκεί ο Παπαϊλιάδης. Τελείται. Τέο ευκαιρία το σουτ. Πάρω στο Μαχαίρα. Στο κεφάλι του Μαχαίρα βρήκε η μπάλα. Κολοβής. Παίζει ωραία κάθετα για τον Γάτο. Αυτός θα κάνει ένα σουτ. Πάρω στο Δημητριάδη. Σουλιόπουλος. Κινείται ωραία κάθετα ο Γάτος. Ένα σου καλό. Εκεί ο Γαβριλίδης θα ανακόψει. Δρυγκάκης παλεύει εκεί με τον Γάτο. Θα κερδίσει την μπάλα. Αυτά τα πρώτα τρία λεπτά, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα της των Πιστεκάδων είναι στημένη καλύτερα, πατάνε καλύτερα στην αγωνιστικό χώρο. Ακόμα η Παλτόρια δεν έχει βγάλει κάποιες συνεργασίες. Έγινε εδώ το λάθος, ο Δρυγκάκης. Δρυγκάκης δεν αφήνει την μπάλα, μια κόρτερ, μια Σουλιόπουλος μπάλα πιάσει ψαλιδάκι, να ο Κόπουλος το σουτ, Γαβριλίδης αποκρούει. Άμα είχε βγάλει ψαλιδάκι εδώ ο Σουλιόπουλος, νομίζω ότι αυτό πιάνε πολύ γεμάτο. Πολύ καλή στιγμή. Δαοκόπουλος ένα γέμισμα. Δεν ανησυχεί κάποιος από την Παλτόρια. Η μπάλα περνάει out. Εδώ ένα γέμισμα. Κολοβής, Τέο. Ωραίες κινήσεις. Παλεύει εδώ, είναι κορμί ο παίχτης των Πιφτεκάδων. Θα κερδίσει και το φάουλ. Πολύ δυνατό παιδί ο Τέο. Σε όποιες μονομαχίες έχει βρεθεί μέχρι στα 40 πρώτα 5 λεπτά. Φεγκομίτης για τον Δαοκόπουλο. Γάτος. Σουλιόπουλος, ωραία στον Κολοβή. Αυτός θα παίξει κάθετα για τον Σουλιόπουλο. Το 1-2 με το τακουνάκι. Ο Συλλάβος είναι αυτός ο οποίος κλέβει και βγάζει μπροστά την ομάδα του. Αλλά ούτε τώρα Τέο θα χάσει την μπάλα παρόλα αυτά από τον Συλλάβο, ο οποίος επιμένει. Παπαηλιάδης θα πάει να κάνει μια κούρσα. Αποφεύγει τον Δαοκόπουλο. Κόρνερ. Καλή στιγμή. Η πρώτη υποψία ευκαιρίας, θα πω εγώ, για την ομάδα των Παλτόρια. Τελείται εδώ με τα ακροδάχτυλα.
Ο τερματοφύλακας των Πιφτεκάδων θα αποσοβήσει. Άλλο ένα κόρνερ. Εκτελείται. Και Σίσογλου μπλοκάρει την μπάλα και παίζει για τον Γάτο γρήγορα. Δρυγκάκης δεν περνάει πάσα. Παπαηλιάδης και Δρυγκάκης τρέχουν εκεί πέρα για να την κατοχή. Οι μπλε είναι αυτοί που είναι νικητές. Για να δούμε εδώ. Μαχαίρας. Θεό πίσω στον και Σίσογλου. Κολοβής, Φεγκομίτης, Νικό, ξέρεις τι θέλω. Μόλις τελειώσεις, πάνε λίγο πάνω. Πάνε λίγο πάνω και πες τον άμα τους έχει βάλει για προθέρμανση όλους εκεί δίπλα. Έτσι ώστε να φύγουν μια και μια. Καταλαβες. Να πάνε αυτοί που θα παίξουν μετά εκεί να είναι, παίζουν σίγουρα κάνουν προθέρμανση δίπλα. Ναι. Αλλά να το επικυρώσουμε 100%. Εντάξει, να το ξέρουμε. Ναι, ναι. Για να μην φάμε κι άλλο. Μην φάμε κι άλλο. Ναι, οκ. Okay. Γάτος, για το Δρυγκάκι, 1-0! Οι Πιφτεκάδες ανοίγουν το σκορ με τον Δρυγκάκι να κάνει μια ωραία, ένα ωραίο τελείωμα. Ο Γάτος πέρασε την ασίστ. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες τρίβαν τα χέρια τους με την ισοπαλία ανάμεσα σε Process και Water Boys. Γάτος παραλίγο για το 0-2. Δρυγκάκι σούτε τώρα. Να δούμε εδώ. Τέο με την μπάλα στα πόδια. Φεγκομίτης για τον Κολοβή. Δαοκόπουλος με την μπάλα. Δρυγκάκης, Γάτος. Δρυγκάκης με την μπάλα, το θα κερδίσει εδώ το πλάγιο ο Παπαηλιάδης. Μαχαίρας ανεβάζει ωραία τον Καραμάνη. Καραμάνης ανεβαίνει, παίζει για το Σύλλαβο. Σύλλαβος μια παράλληλη. Παπαηλιάδης τώρα το κλείστηκε, αποφαίνει ο Δαοκόπουλο. Ένα γύρισμα στην καρδιά της περιοχής, ο Τέο είναι εκεί, καθαρίζει. Δρυγκάκης. Φεγκομίτης με την μπάλα. Θα παίξει ωραία τον Κολοβή. Αλλά δεν θα συνεργαστούν οι δυο τους κανονικά όπως θα το ήθελαν. Η μπάλα περνάει πλάγιο και η Παλτόρια είναι αυτή η οποία έχουν την κατοχή με τον Καραμάνη να είναι έτοιμο να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Δαοκόπουλος εκεί διαβάζει τη φάση. Δρυγκάκης. Ωραία στον Δαοκόπουλο. Δαοκόπουλος μια παράλληλη. Διώξουμε από το Δημανίδη σίγουρα για κόρνερ. Εμείς συμπληρώσαμε το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Δρυγκάκης αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ. Τι πάθαμε, μπάλα έφυγε έξω. Στο τέρμα και στη Σογλού. Α, ήρθε η μπάλα. Ο Δρυγκάκης θα εκτελέσει.
Ριγκάκης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Σουλιόπουλος κινήθηκε πολύ ωραία στο πρώτο δοκάρι. Αλλά η μπάλα θα περάσει out. Παπαϊλιάδης, ωραία στον συλλάβο, χάθηκε εδώ η μπάλα, Σουλιόπουλος παραπάτησε. Αυτά είναι πολύ ύπουλα γενικά. Γάτος, πάρα πολύ ωραία πάσα στον στο Σουλιόπουλο. Φάουλ εδώ του Τέο πάνω στον Παπαϊλιάδη, δίνουν τα χέρια δύο παίχτες. Παπαϊλιάδης δοκίμασε εδώ ένα φάουλ, ένα σούτ από μακρινό. Εντάξει, μίλησες. Είναι πέρα τα παιδιά όλοι. Δεν τους βγάζει και, δεν τους βγάζει και φωτογραφίες ομαδικές, να ξεμπερδεύαμε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μαχαίρας για τον Παπαϊλιάδη. Πιεσμένος εκεί, θα περάσει την μπάλα πλάγιο. Ευκαιρία για τους μπιφτεκάδες. Δημανίδης θα παραχωρήσει ένα πλάγιο ακόμα. Ριγκάκης. Φαρμακερό το γέμισμα. Σουλιόπουλο είναι κεφαλιά μπροστά πίσω. Θα διώξουν οι παίκτες Παλντόρια. Δαοκόπουλος, επιμένουν οι μπιφτεκάδες. Σουλιόπουλος, δεν συνεργάστηκε με τον Δαοκόπουλο εκεί. Παρ' όλα αυτά, καλή στιγμή. Ριγκάκης, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Είναι αλήθεια, παλεύει εδώ με όλους και με όλα. Ριγκάκης εδώ, μαχαίρας, θα κάνει φάουλ. Σωστή η υπόδειξη του διαιτητή. Εμείς σιγά σιγά συμπληρώνουμε το πρώτο μισό του ημιχρόνου. Έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Παρ' όλα αυτά, οι δύο ομάδες έχουν ανοιχτούς τους λογαριασμούς. Ριγκάκης εδώ θα κάνει ένα γέμισμα. Η κεφαλιά από τον Γάτο στο δοκάρι και στην αγκαλιά του Γαβριλίδη. Τυχερός εδώ ο τερματοφύλακας Παλντόρια. Πριν ο Γάτος είναι αυτός ο οποίος έρμηνε στον Ριγκάκη, τώρα πήγε να γίνει το αντίθετο. Πάλι αυτό το δοκάρι έχει διαφορετική άποψη. Για να δούμε εδώ. Μαχαίρας, Σωτηρόπουλος του Συλλάβο. Συλλάβος, Καραμάνης, ένα σουτ. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Σωτηρόπουλος, αλλά η μπάλα περνάει out. Καλή στιγμή. Έχουμε αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του ποιος βγήκε τώρα, δεν μπορώ να δω από το καλά. Γάτος στον Δαοκόπουλο. Ο Βασάρας εμπαθητός είναι αυτός ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Τέο ένα σουτ, η μπάλα περνάει out, δεν ανησύχησε τον πόρτιερο της Παλντόρια. Το 0-1 παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Δημανίδης. Λίγο παρακινδυνευμένα παίζουν οι παίκτες της Παλντόρια. Τέο εδώ, ωραία κίνηση. Θα δώσει και πίσω στο Φεγκομίτη. Φεγκομίτης παίρνει μέτρα. Θα κόψει ο Βασάρας, αλλά η μπάλα πάλι σε άστρους παίκτες. Παπαϊλιάδης εδώ κλέβει την ταυτότητα από τον Δρυγκάκη. Από τον Τρικάκη και από τον Δαοκόπουλο. Παρ' όλα αυτά η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη. Τέο. Ποιο
πιο πίσω στον Φεγκομίτη, από τον Φεγκομίτη στον Κολοβή. Τέο και πάλι. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, αρκετά υπομονετική η ομάδα των Μπιφτεκάδων. Σουλιόπουλος εδώ πάνε τα βάλει με όλους. Γάτος, ευκαιρία, Σουλιόπουλος. Και 0-2. Ο Γάτος θα δώσει τη δεύτερη του ασίστ στο παιχνίδι. Και στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης Σουλιόπουλος θα κάνει ένα πολύ όμορφο γκολ. Μηδέν δύο. Μαξιλαράκι ασφαλείας για τους Μπιφτεκάδες. Σωτηρόπουλος τώρα αλλαγές στην διάταξη της Παλτόρια. Ψάχνουν να βρουν λύσεις πάνω σε αυτό. Βέβαια και επιθετικά δεν βγαίνουν μπροστά, είναι η αλήθεια. Τους έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά οι παίχτες των Μπιφτεκάδων. Τέο για τον Φεγκομίτη. Φεγκομίτης παίρνει μέτρα. Παίζει για τον Κολοβή. Πιέζουν ωραία ο Συλλάβος εκεί. Θα κλέψουν την μπάλα η Παλτόρια. Διορθώνει ο Κολοβής. Τέο προς τα πίσω για τον Κεσίσογλου. Πάει να γίνει εδώ ένα λάθος. Κεσίσογλου όμως το έσωσε. Καραμάνης και πλάγι για τους Μπιφτεκάδες. Παίζει στο κέντρο του γηπέδου για τον Δρυγκάκη. Αυτό στο Σουλιόπουλο. Παπαϊλιάτης εκεί βάζει τα πόδια του. Για την μπερδέματα εκεί πέρα. Η μπάλα μας είναι για τους άσπρους. Τέο στριφογυρνάει. Παίζει ωραία στη γραμμή για τον Κολοβή. Κολοβής Καραμάνης έβαλε όμως τον Κολοβή. Okay. Το είδαμε γι' αυτό. Βασάρας πλάγι για την Παλτόρια. Αλλαγή παιχνίδι του Μανίδη. Λάθος. Σουλιόπουλος όμως το σουτ πολύ μακριά. Ένα γέμισμα, η μπάλα πάει στον Παπαϊλιάδη, θα πάρει μια κόντρα προς στιγμή, αλλά η μπάλα έχει βγει. Γάτος πίσω στον Τέο, από εκεί στο Δαοκόπουλο. Ηρεμούν το παιχνίδι οι παίκτες της Μπιφτεκάδων. Γενικά αυτά τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού οι Μπιφτεκάδες δείχνουν να το ελέγχουν το μάτς. Και Σίσογλου εδώ παίζει με τη φωτιά, του βγαίνει παρ' όλα αυτά. Κολοβής, Σουλιόπουλος στο κέντρο του γηπέδου. Παίρνει μέτρα, θα ανοίξει για τον Δαοκόπουλο. Δρυγκάκης. Ωραία, Σουλιόπουλος, Γάτος, πλασάρι ο Γαβριλίδης, θα πει όχι. Γάτος, Συλλάβος. Για να δούμε εδώ. Παπαϊλιάδης δεν ήταν κάποιος παίκτης του εκεί. Γενικά τους παίζουν πάρα πολύ καλή άμυνα οι παίκτες των Μπιφτεκάδων. Δεν τους δίνουν επιλογές στην επίθεση. Φεγκομίτης εδώ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα πάει πλάγιο για τους Παλτόρια. Καραμάνης παίρνει μετρα, πάει να τριπλάρει τον Κολοβή. Η μπάλα περνάει κατά τα πόδια του. Ο Φεγκομίτης όμως είναι αυτός ο οποίος καθαρίζει και τη φάση. Γαβριλίδης, ωραία για τον Παπαϊλιάδη. Αποφεύγει τον Δρυγκάκη. Φάουλ.
Σωστός. Ο ρέφερης στην υπόδειξη. Παπα Ηλιάδης, πάρα πολύ ψηλά η μπάλα. 22ο λεπτό της αναμέτρησης. 8 λεπτά ακόμα για να ολοκληρώσει το πρώτο ημιχρόνο. Δρυγκάκης κάνει ένα γέμισμα, βρήκε τον Σουλιόπουλο. Γαβριλίδης με την μπάλα στα χέρια και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Δίπλα στον Δημητριάδη. Δημανίδης. Δημανίδης φανερά δυνατισμένος από πέρσι. Το Σαλόνικα σας προσφέρει και απώλεια βάρους, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Καραμάνη. Κολοβής είναι αυτός ο οποίος θα κλέψει. Σουλιόπουλος. Ωραίες κινήσεις από τον παίχτη των Πιφτεκάδων. Συλλάβος. Θα περνάει τους πάντες. Συλλάβος. Στην καινή εστία. Ούτε ο Παπαϊλιάδης ούτε ο Σωτηρόπουλος είναι αυτός που κατάφερε να την πρόξει στα δίχτυα. Εδώ Συλλάβος δείχνει να πονάει. Συλλάβος. Φοβερή ενέργεια εδώ από τον παίχτη Σπαλτόρια. Παρ' όλα αυτά, κανένας από τους δύο προωθημένους συμπαίκτες του δεν κατάφερε να την πρόξει τα αλήθεια. Κολοβής, βρήκε τον Γάτο. Έλα, έλα, πάμε, 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 πάμε. Βασάρας εκεί πιέζει, παρακλέψουν την μπάλα παίχτη Σπαλτόρια. Καραμάνης, η μπάλα φτάνει στον Παπαϊλιάδη. Παπαϊλιάδης αλλάζει παιχνίδι, Συλλάβος θα πάρει με κεφαλιά. Αλλά δεν νομίζω να ήθελε να κάνει αυτό. Η μπάλα περνάει out. Ο Κεσίσογλου ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Δαοκόπουλος στον Δρυγκάκη. Συλλάβος. Ωραία στον Παπαϊλιάδη. Μια σέντρα σούτ εδώ, η μπάλα περνάει out. Σουλιόπουλος. Γάτος αφήνει εξαιρετικά στον Σουλιόπουλο. Μια παράλληλη παλιά περνάει από όλους. Ο Δημανίδης. Προβολή κάνει, δεν νομίζω. Θα το δω και εγώ μια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τάκι. Απλά κάνει μια προβολή μακριά από τον παίχτη για να κόψει το τέτοιο το σουτ. Θα το δούμε, κύριε, περιμένετε. Είναι απόσταση, έχει απόσταση, έχει απόσταση. Απλά κόβει το σουτ, δεν είναι. Όχι, όχι, πάμε, πάμε. Πρόγραμμα. Κόρνερ έχουμε. Έχει απόσταση από τον Δρυγκάκη. Δεν κάνει τάγκ δηλαδή σε αυτόν. Είκοστο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Δημανίδης απλά έβαλε το πόδι του να ανακόψει το σουτ του Δρυγκάκη. Δεν είναι τάκλιν πάνω στο Δρυγκάκη. Εκτελείται το κόρνερ. Θα διώξει ο Σωτηρόπουλος.
Είμαστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ναοκόπουλος αλλάζει παιχνίδι για τον Δρυγκάκη. Έγινε εδώ λάθος. Βασάρας. Ένα γέμισμα. Σωτηρόπουλος κατεβάζει ωραία. Παίζει στο κέντρο για τον Βασάρα. Άνοιξε πολύ το κοντρόλ του Βασάρας. Δρυγκάκης και Βασάρας για την μπάλα. Γάτος. Θα χάσει. Καραμάνης, ωραίο το 1-2. Καραμάνης στο σούτο και Σίσογλου με δυσκολία αποκρούει και στέλνει την μπάλα κόρνερ στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Η πρώτη νομίζω κλασική ευκαιρία, η δεύτερη κλασική ευκαιρία για την Παλντόρια στο 27. Τελείται το κόρνερ, κανένας από τον εκ των Σωτηρόπουλο και Δημητριάδη. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα. Α, όχι, για, τους, για την Παλντόρια είναι πλάγιο, λέει ο ρεφερή. Μια κεφαλιά του Σωτηρόπουλο, Τεο, κατεβάζει με ψυχραιμία, παίζει για τον Κολοβή. Κολοβής. Θα χάσει τον Καραμάνη. Καραμάνης πάει να κάνει μια κούρσα. Μια παράλληλη κόρνερ. Αν το φεγκομιτή. Τελείται το κόρνερ. Η μπάλα περνάει από την άλλη μεριά. Παπαϊλιάδης. Ωραία η προσποίηση. Τα κάνει και ένα πλάσε. Και Σίσογλου βγάζει απίστευτη ευκαιρία. Ο Σίσογλου εδώ με τόσα σώματα μπροστά του έκανε καταπληκτική επέμβαση. 28. Βασάρας, Καραμάνης. Η μπάλα πλάγιο για, τους, για την Παλντόρια. Παλντόρια τα τελευταία λεπτά σφυροκοπάει τους μπιφτεκάδες. Θέλει να μειώσει το σκορ. Να δούμε αν θα το καταφέρει κιόλας. Ο Γάτος εδώ παραχωρεί ένα πλάγιο. Λιγότερο από 2 λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Το σπρούδελο από τον Παπαϊλιάδη πάνω στον Γάτο. Συλλάβος με όλους και με όλα. Μαχαίρας. Βασάρας. Στην επαναφορά ο Παπαϊλιάδη. Σούτε τώρα. Και σταματάμε το παιχνίδι για τον Γάτο. Προχωράμε. Συλλάβος, ένα γέμισμα. Δρυγκάκης θα κατεβάσει με το στήθος πολύ ωραία. Παίζει για το Σουλιόπουλο και κόντρα επίδεση τώρα για την ομάδα της Παλντόρια, της των Πιφτεκάδων. Γάτος. Ο Παπαγιάννης θα κόψει. 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Βασάρας, την μπάλα είναι πλάγιο. Τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού εδώ και έχουμε γκολ για την Παλντόρια. Ο Συλλάβος θα κάνει το 1-2. Το κυνηγούσε η ομάδα των των Ιταλών πάνω από 10 λεπτά τον γκολ. Ο Συλλάβος θα πάρει την ασίστ από τον Μαχαίρα. Ένα, δύο. Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις που θα δώσει ο ρέφερι, οι οποίες ξεκινάνε από τώρα. Δημητριάδης, Μαχαίρας με την μπάλα στα πόδια. Θα χάσει εδώ από τον Δαοκόπουλο. Δαοκόπουλος παίζει στο Γάτο. Σουλιόπουλος περίμενε για την μπάλα. Λίγο άργησε ο παίχτης τον Τέο. Κολοβής κινείται ωραία. Σουλιόπουλος θα πάρει την μπάλα αλλά δεν θα καταφέρει να την κρατήσει. Δαοκόπουλος εκεί προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα περνάει out.
και η Παλντόρια είναι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν εδώ με τον Βασάρα. Δρυγκάκης, Τέο, τώρα παίζει για τον Κολοβέ, αλλά έγινε το λάθος. Καραμάνης το πήγε να κλέψει, Βασάρας γενικά. Τώρα τα τελευταία φάουλ υπέρ των Πιφτεκάδων. Ένα λεπτό από μένα για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Παλντόρια Πιφτεκάδες 1-2. Το μάτς ρολάρει πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Δρυγκάκης, βρήκε τον Γάτο, Γάτος στο σουτ. Γαβριλίδης μπλοκάρει και νομίζω ότι σιγά σιγά είναι η λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Παλντόρια Πιφτεκάδες 1-2. Η Παλντόρια άργησε να μπει στον αγωνιστικό χώρο, παρ' όλα τα κατάφερε μετά το 20 και μείωσε το σκορ. Είχε και μια ευκαιρία για να καταφέρει να ισοφαρίσει. Αυτά από εμάς, τα λέμε σε 2-3 λεπτά. Πώς πάει το live? Περίμενε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πανέτοιμοι για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της αναμέτρησης της Παλντόρια με τους Πιφτεκάδες. 1-2 το σκορ και οι δύο ομάδες παίζουν πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Γενικά όλα τα παιχνίδια που παρακολουθήσαμε ήταν πραγματικά ντέρμπι.
νομίζω και εσείς που ήσασταν μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια. Πέρασε πάρα πολύ ωραία η Κυριακή σας. Δεν είχε και Super League, ούτε Super League 1, ούτε Super League 2. Αλλά νομίζω το θέαμα που παρακολουθήσατε εδώ πέρα σας αντάμιψε, μπορώ να πω. Εδώ μια κόντρα μεταξύ των του Δρυγκάκη και του Σωτηρόπουλου. Την μπάλα περνάει out. Εγώ να ξαναπώ ότι μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram και να δηλώσετε συμμετοχή στο giveaway το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Warehouse Men Fashion στο Κορδελιό. Μια δώρο πιταγή 50 ευρώ για τον πρώτο νικητή και για το δεύτερο και τον τρίτο από ένα φουτεράκι Σαλόνικα. Επίσης με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε για ότι στις 19 Δεκεμβρίου την Τρίτη το Σαλόνικα θα κάνει το δεύτερο του ετήσιο Christmas Party, αυτή τη φορά με εκλεκτό καλεσμένο τον Μιχάλη Σαρόπουλο για μια βραδιά stand-up comedy. Σας περιμένουμε όλους εκεί πέρα μαζί μας. Ωραία αλλαγή, ωραία το 1-2 των παιδιών. Σπαλτόρια, κερδίζουν και το πλάγιο. Νομίζω ότι τα τελευταία συνεχίζει η Παλτόρια στο ίδιο μοτίβο με το τελείωμα του δευτέρου, του πρώτου ημιχρόνου. Δημητριάδης και Βασάρας θα αλλάξουν την μπάλα. Ξανά Δημητριάδης, Γάτος θα κόψει. Σουλιόπουλος, κινείται και ο Γάτος. Προτού γίνει απειλητικός ο Καραμάνης, παραχωρεί ένα πλάγιο. Γαβριλίδης μπλοκάρει την μπάλα. Παπαϊλιάδης για τον Καραμάνη, παίρνει μέτρο Καραμάνης. Σουλιόπουλος, ωραία για τον Γάτο, για να δούμε εδώ. Γάτος τώρα με δύο αντιπάλους του. Δεν κέρδισε τελικά. Α, η μπάλα είναι κόρνερ, το κέρδισε τελικά το κόρνερ ο Γάτος. Γάτος είναι. Ξανά πλάγιο πιστεκάδες, Δρυγκάκης έχει καλό πόδι. Θα το δοκιμάσει ο Γαβριλίδης. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Δύσκολη ήταν η επέμβαση του Γαβριλίδη, είχε πολλά άτομα μπροστά του. Παρ' όλα αυτά, ο Γαβριλίδης, ο τερματοφύλακας της Παλτόρια και αρχηγός της ομάδας, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα, την οποία θα παίξει το κύπελο, το Copa del Salonica, όπως εσείς το ονομάσατε στη δημοσκόπηση την οποία κάναμε στο σελίδα μας στο Instagram, οι ομάδες και από τα 4 πρωταθλήματα των 8x8 θα παίξουν knockout παιχνίδια για τη φάση το 32, τα οποία παιχνίδια θα τα δείτε σε ανάρτηση στο Instagram. Εδώ ο Σουλιόπουλος κάνει μια ωραία ενέργεια, μπαλά δεν έχει βγει και κάνει επιθετικό φάουλ. Κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Καραμάνη. Χριστόπουλος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Τι γίνεται? Χριστόπουλος άφησε για λίγο τους αργυλέδες και και ήρθε να παίξει μπάλα. Να δούμε εδώ τι καπνό θα φουμάρει. Κωστάκη, από μέσα μπες, από μέσα. Γάτος παραχωρεί ένα πλάγιο. Φεγκομίτης με την μπάλα. Θα αλλάξει παιχνίδι, ωραία για τον Κολοβή. Κολοβής πίσω στον
Και εσύ στο Λουμπάρα γίνεται ένα λάθος. Γίνεται Σωτηρόπουλος, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα δεν είχε απομακρυνθεί ακόμα. Φεγκομίτης για τον Κολοβή. Φεγκομίτης θα διώξει. Μπάλα πάλι πάνω στον Μαχαίρα. Γάλλος με την μπάλα στα πόδια. Ετοιμάζεται να φύγει στην κόντρα επίθεση η ομάδα. Ξέρεις, σε είπανε. Ξέρει, εντάξει, ωραία, μια χαρά. Όχι αδερφέ, εντάξει, τώρα κι εμείς σε καμιά ώρα θα είμαι επί σπίτι, εντάξει. Μαζί σου τους έχεις? Κώστα, τα παιδιά μαζί είναι? Άμα θέλουν να ράξουν ό,τι θέλουν. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Λυγκάκης, ευκαιρία εδώ. Η μπάλα καταλήγει, κόρνερ. 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι μπουφτεκάδες ψάχνουν κάποιο γκολ. Μοιρασμένα τα πράγματα στο δεύτερο μέρος μέχρι στιγμής. Τέο θα προλάβει, ο Μαχαίρας θα κόψει. Για να δούμε εδώ τώρα κόντρα επίθεση που παραβγάλουν. Αφήνει πλεονέκτημα, μπορούσε να αφήσει πλεονέκτημα. Μπορούσε να αφήσει εδώ πλεονέκτημα, δεν το άφησε. Οκ. 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Εν τω μεταξύ το μάτς των 10.30 για την Λίγκα Σαλόνικα, για την Λατράβη Λίγκα Σαλόνικα μεταξύ Ρετσιλόνα και Πίστολς. Τώρα ξεκινάει στην 10.30. Γενικά θα βγάλουμε και ποτό σε λίγο. Σήμερα ήταν πραγματικός μαραθώνιος στο Σαλόνικα. Είχαμε και κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Εντάξει, να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εδώ σε εμάς όμως πάμε ρολόι όπως φαίνεται. Κεφαλιά που πάει να πάρει ο Δημητριάδης. Θα διώξουν οι παίκτες των πιφτεκάδων. Σουλιόπουλος, ωραίο τακουνάκι για τον Κολοβή. Τέο ανεβάζει τον Φεγκομίτη, ωραία, έχει χώρο Φεγκομίτης. Θα παραχωρήσει ένα φλάγιο ο Συλλάβος. Τέο, ωραία, θα παίξει με τον Σουλιόπουλο. Θα κόψει ο Βασάρας. Ριγκάκης είδε τον Φεγκομίτη. Καλή σκέψη. Παρ' όλα αυτά η μπάλα περνάει φλάγιο. 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Κολοβής, η μπάλα περνάει στον Παπαϊλιάδη. Παπαϊλιάδη με τον Κολοβή. Έχει δική και ο Χριστόπουλος καθάριζε και τη φάση. Εκτελείται το κόρνερ και εσύ όλο μπλοκάρει με την προσπάθεια. Και Σίσογλου, Σουλιόπουλος με εφάνταστο τρόπο πήγε να κοντρολάρει. Πήγε να τριπλάει εδώ και όλο στον Παπαϊλιάδη. Πέφτουν κορμιά, Σουλιόπουλος θα κερδίσει την κατοχή. Γάτος, Δρυγκάκης, Γάτος, Σουλιόπουλος, Ακουνάκι. Δρυγκάκης με την μπάλα θα βγάλει μια σέντρα ωραία. Ο Συλλάβος βάζει ωραία το σώμα του. Γάτος εκεί επιμένει. Φάουλ υπέρ της Παλτόρια. Πέραμε εδώ, Συλλάβος κινείται ωραία. Μαχαίρας ζητάει μπάλα, δεν είναι ο Συλλάβος, πάει μόνος του. Φεγκομίτης για τον Βασάρα. Βασάρα στον Παπαϊλιάδη. Κολοβής πάει να τον επιτηρήσει εκεί πέρα, πάει και ο Τέο. Γάτος θα το κάνει το κλέψιμο, όχι. Η μπάλα περνάει, φτάνει στον Καραμάνι, από τον Καραμάνι στο Συλλάβο ένα σουτ και κόρνερ για την Παλτόρια. Με τη συμπλήρωση 40 λεπτών παιχνιδιού. Δεν πειράζει,
Κόρνερ και πάλι. Όχι, μπάλα είναι out. Η μπάλα είναι out. Εδώ ευκαιρία πάει να δημιουργήσει ο Τέο. Κατεβαίνει ωραία. Ο Μαχαίρας θα το ανακόψει. Τέο με την μπάλα. Οι δυο τους πάνε να συνεργαστούν. Τέο. Έρχεται. Τώρα μισό. Κάναμε εδώ. Επιστρέψαμε στον αγωνιστικό χώρο. Σουλιόπουλος. Το σούτ εδώ. Ο Γαβριλίδης έκανε μια ίσα την ακούμψη μπαλά. Πήγε στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους μπιφτεκάδες να κάνουν ένα γκολ. Σουλιόπουλος στον Τέο. Τέο πάει να κάνει ένα γέμισμα. Εκεί είναι μόνο ο Καραμάνης. Συλλάβος, τσιμπάει την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρνει να κάνει κάτι παραπάνω. Φεγκομίτσο εδώ πάει να κάνει ένα λάθος. Θα το εκμεταλλευτεί ο Μαχαίρας, αλλά δεν θα βγουν όπως θέλουν μπροστά. Έχουμε φτάσει στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Μαχαίρας. Ο Βασάρας χάνει εδώ την μπάλα. Βρυγκάκης, πέφτουν κορμιά στον αγωνιστικό χώρο. Γάτος. Το σουτ είναι καλό, ο Γαβριλίδης εδώ με τα κροδάφυλλα θα παραχωρήσει ένα κόρνερ. Άλλη μια καλή ευκαιρία για τους μπιφτεκάδες να κάνουν τρία τα τρέματά τους. Σουλιόπουλος η κεφαλιά, Γαβριλίδης και πάλι θα σώσει. Κρατάει ζωντανή την Παλτόρια και τώρα βγαίνει κόντρα επίδεση. Για να δούμε. Παπαηλιάδης για τον Συλλάβο, δεν κορδωνάρε πως θα το ήθελε. Τα βάζει με τον εαυτό του και ο ποδοσφαιριστής της Παλτόρια. Εντάξει, συμβαίνουμε και αυτά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός παίκτης ο Συλλάβος. Σουλιόπουλος με το στήθος πολύ ωραία. Γάτος, Δρυγκάκης. Μια σαν σέντρα σούτ κάνει εδώ. Γάτος, Σουλιόπουλος, out! Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεύτερη πολύ μεγάλη φάση για τους μπιφτεκάδες. Νομίζω είναι η τρίτη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο νόμος του ποδοσφαίρου λέει, ξέρετε τι λέει, να δούμε αν θα επαληθευτεί εδώ πέρα. Βασάρας θα διώξει. Καραμάνης. Ο Σωτηρόπουλος δεν κάνει καλό παιχνίδι για την ομάδα της Παλτόρια. Δεν έχει βρει φάσεις, δεν έχει βρει χώρους. Δρυγκάκης. Ωραία κεφάλια για τον Κολοβή. Αυτός παίζει ωραία στη γραμμή για τον Γάτο. Τέο, Γάτος και πάλι. Αποφεύγει ωραία, ψάχνει χώρο για να κάνει ένα σουτ. Συλλάβος
κλέβει. Βασάρας, Τέο, μια σέντρα πάνω στον Βασάρα. Η μπάλα είναι κόρνερ, δεν την προλάβει ο Γαβριλίδης. 15 λεπτά αγώνα ακόμα. Έχω τρελαθεί να μιλάω στις 5.30. Θα κάνω αφωνία στο σπίτι. Εκτελείται εδώ το κόρνερ. Ο Τέο έκανε εδώ το κοντρόλ. Παρ' όλα αυτά χάνει την κατοχή. Παπαϊλιάδης πάει να κάνει μια κούρσα. Πάει. Άμα περνούσε αυτή η παλιά θα βγάζει το Σιλάβο τέτα τέτ. Από το κόρνερ των πιθεκάδων η Παλτόρια εδώ πήγε να βγάλει αυτή κόντρα επίθεση. Τελείται το κόρνερ, Σιλάβος δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, ήταν ψηλή η παλιά, γι' αυτό να... Προς Θεού βέβαια δεν υπονοούμε τίποτα. Χριστόπουλος, ωραία για τον Τέο, αυτός θα γυρίσει με τον Σουλιόπουλο, θα συνεργαστεί. Γάτος, Σουλιόπουλος και πάλι το 1-2. Βασάρας καθαρίζει άλλη μια φάση, Σιλάβος. Η μπάλα δεν έχει βγει. Λάβος και πάλι. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο για τους μπιφτεκάδες. Δημανίδης στη θέση του Δημητριάδη. Οι μπιφτεκάδες είναι αυτοί που έχουν την μπάλα. Να φύγει! Χριστόπουλος με τον Τέο. Κολοβής εκεί. Κλείστηκαν. Παπαϊλιάδης στον Βασάρα. Βασάρα στον Μαχαίρα. Έχει τον Τριγκάκη. Θα τον ανακόψει. Επιμένει όμως ο Μαχαίρας. Παίζει ωραία στον Παπαϊλιάδη. Παπαϊλιάδης ψάχνει κάποιο στήριγμα. Θα το βρει από την άλλη μεριά στον Καραμάνη. Καραμάνη σε ένα σουτ. Η μπάλα στον Σιλάβο, ένα γέμισμα και Σίσογλου μπλοκάρει την μπάλα χωρίς κανένα θέμα. Σιλάβος κλέβει. Σωτηρόπουλος. Μια μπαλιά, ο Χριστόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα διώξει. Τώρα το σκηνικό έχει αλλάξει λίγο. Η Παλτόρια είναι αυτή η οποία... Εδώ θα κάνει μια μεγάλη ευκαιρία και Σίσογλου. Υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον οδοφύλακα. Ο Χριστόπουλος δείχνει μια χαρά. Δεν παθαίνει τίποτα. Και Σίσογλου θα γεμίσει. Εκεί είναι ο Δρυγκάκης, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Τέο δεν θα προλάβει να την κρατήσει του αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είναι για την Παλτόρια. Σωτηρόπουλος κοντρολάρει. Κολοβής θα κόψει. Παρ' όλα αυτά η μπάλα φτάνει στον Μαχαίρα. Μαχαίρας σπάει δίπλα για τον Σιλάβο. Μαχαίρας στο shoot out. Παραλίγο εδώ να ισοφαρίσει το παιχνίδι η Παλτόρια. Καλή σκέψη εδώ από τον Μαχαίρα. Ωραίο γύρισμα. Η μπάλα παρόλα αυτά θα περάσει out. Χριστόπουλος με τον Τέο. Κολοβής. Φεγκομίτης με την μπάλα στα πόδια. Παίρνει μέτρα. Σουλιόπουλος κινείται ωραία. Θα παίξει τώρα κάτω για τον Δρυγκάκη. Δρυγκάκη δοκάρι. Μπράβο Στέλιο. Ούτε τώρα. Μπράβο, μπράβο. Η μπάλα φτάνει με δυσκολία, αλλά φτάνει στο Σιλάβο. Αλλά αυτός δεν κάνει καλό κοντρόλ. Δρυγκάκης, ο Τέο περνάει ωραία. Και άλλη τρίπλα τον Τέο. Πήγε να βγάλει το Σουλιόπουλο. Τέτα κόψει ο Παλτόρια. Παπαϊλιάδης ανεβάζει τώρα την ομάδα του.
Ωραία μπάλια για τον Σιλάβο. Ο Φεγκομίτης να βλέπεις τα πέσει πάνω του. Για να δούμε. Σιλάβος στο μαχαίρα. Ξανά Σιλάβος. Θα δοκιμάσει το πόδι του δοκάρι. Από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Κολοβής. Γάτος. Ωραία για τον Σουλιόπουλο. Σουλιόπουλος θα κερδίσει ένα πλάγιο εδώ. Ανεβαίνει ο Κολοβής, αλλά θα πάει για ένα γέμισμα. Εδώ αυτό γκόλα το Δημανίδη. Σουλιόπουλος έκανε μια έξυπνη σιρτή παλιά. Ο Δημανίδης έβαλε εκεί το πόδι του και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Είναι το δεύτερο αυτό γκόλ το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δημανίδης και αυτό γκολ για την ομάδα του. Στο 52 βρισκόμαστε, 8 λεπτά αγώνα ακόμα. Δαγκόπουλος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Παπαλιάδης τριπλάρει τον Δαγκόπουλο. Περνάει για τον Κολοβή, τσιμπάει τελευταία στιγμή ο Κολοβή, τσιμπάει καταλήγει κόρνερ. Α, πλάγιο, με συγχωρείτε. 52, 8 λεπτά αγώνα ακόμα, να δούμε πώς θα αντιδράσει η Παλτόρια μετά από αυτό. Σουλιόπουλος κατεβαίνει, περνάει το Δημανίδη, Σουλιόπουλος στην περιοχή, σπάει την μπάλα στο πέναλτι. Αλλά και ο Δαγκόπουλος, αλλά και ο Γάτος ήταν πολύ πιο μπροστά. Συλλάβος, Παπαηλιάδης με κεφαλιά. Κολομπής κατεβάζει. Τώρα είναι λίγο ροντέο το μάτς, δεν υπάρχουν θέσεις. Τέο, Γάτος. Περιμένει και βγάζει την κάρτα για τον Τέο. Διαβάζει τη φάση ο Γαβριλίδης. Παπαηλιάδης παίζει το παιχνίδι. Σουλιόπουλος, Δαοκόπουλος. Και πάλι Σουλιόπουλος στο shoot out. Ο Γαβριλίδης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το out. Παίζει δίπλα για τον μαχαίρα. Μαχαίρας, Βασάρας. Δαοκόπουλος κόβει, η μπάλα φτάνει στο Σουλιόπουλο. Δημανίδης δεν θα καταφέρει να τον ανακόψει. Σουλιόπουλος δεν πέρασε πάσα του. Δημανίδης αφήνει πλεονέκτημα ρέφερη. Παπαηλιάδης άνοιξε εδώ την μπάλα πολύ. Παρ' όλα αυτά την κέρδισε. Τάκλιν εδώ του Τέο. Σωστό. Πού είναι η άλλη, σε ποιο λεπτό, έχουμε ιδέα. Στο 20 λεπτό, στο 20 λεπτό. Ου, το άλλο, ναι, ξέρω. Εντάξει, Elite League είναι, δεν πιάνονται, όντως δεν πιάνονται τα παιδιά. Για να δούμε εδώ, Σιλάβος, ωραία εκτέλεση και Σίσογλου μπλοκάρει την μπάλα. 54ο λεπτό, τώρα θα αρχίσουν να παίζουν και με το χρόνο. Οι παίκτες των πιφτεκάδων είναι απόλυτος, φυσιολογικό. Σιλάβος εδώ κατεβάζει, άνοιξε πολύ την μπάλα όμως. Κέρδισε το πλάγιο παρόλα αυτά. Συλλάβος δεν παρατάει καμία απολύτως φάση. Τελείτε. Και εσείς ο Γλωδό δεν κάνει καλό κόψιμο. Βασάρα σάουτ από το Σωτηρόπουλο. Νομίζω πάντως, νομίζω σε περίπτωση που θα είχαμε γκολ θα το εξετάζαμε στο ΒΑΡ. Κολοβής. Ωραία η κάθετη Δημανίδης κόβει. Πλάγι για τους μπιφτεκάδες. Κολοβής. Θα κλέψει εδώ ο Παπαηλιάδης. Σωτηρόπουλος δεν μπόρεσε να περάσει μια πάσα. Φεγκομίτης πίσω στον Κεσίσογλου. Όπως ο Κεσίσογλου ίσα ίσα για να φύγει μπάλα από την περιοχή του.
εμείς σιγά σιγά οδεύουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Ένα γέμισμα και εσύ Σόγλου δεν κάνει καλό διώξιμο, δεν μπλόκαρε βασικά την μπάλα, η μπάλα στρώνεται στο μαχαίρα και εσύ Σόγλου σώζει την ομάδα του. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία και πάλι. Δεύτερη παρόμοια φάση την οποία χάνει η ομάδα της Παλντόρια, στην γενή εστία σχεδόν. Και εσύ Σόγλου εκεί που έκανε ένα τραγικό λάθος το διόρθωσε ο ίδιος. Τελείται εδώ. Απευθείας out και κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα η ομάδα των Πιφτεκάδων. Θέλω να δω τι γίνεται σε περίπτωση νίκης των Πιφτεκάδων, έτσι και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Νομίζω ότι έχουμε δυνατές μονομαχίες. Δεν την προλάβει τόσο αγωνιστικού χώρου. Οι Πιφτεκάδες θα πάνε στους 12 βαθμούς. Θα προσπεράσουν Παλντόρια, Πρόσες και Water Boys. Πάνε δεύτεροι σε περίπτωση νίκης. Με τα αποτελέσματα τα οποία ήρθαν σήμερα είναι λουκούμι η νίκη σήμερα για τους Πιφτεκάδες και για την και για τους διαχειρός, εννοείται, που προπορεύονται. Αλλά ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει στο προηγούμενο match μεταξύ Process και Water Boys. Οι Water Boys κερδίζαν με 0-4 στο 47 και το match έλειξε 4-4. Γίνονται ακραία πράγματα ώρες. Συλλάβος θα κέρδισε εδώ ένα corner, πάει να το εκτελέσει και ο ίδιος. Για να δούμε εδώ. Συλλάβος Παπαϊλιάδης κατεβάζει. Κολοβίστα παραχωρήσει ένα πλάγιο και νομίζω ότι τώρα θα μπορούμε να κάνουμε αλλαγή για τους Πιφτεκάδες. Τέο επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο στο Σουλιόπουλου. 58 βρισκόμαστε. Χρειάζεται ένα θαύμα η Παλντόρια για να δούμε αν το καταφέρει να το κάνει. Καραμάνης, μια παλιά εκεί. Δεν είναι κάποιος. Στην Παλντόρια είχε πολλές ευκαιρίες η Παλντόρια για να κάνει κάτι καλό στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ο Κεσίσογλου ήταν σε καταπληκτική ημέρα. Σουλιόπουλος, φοβερό μάτσι αυτός. Εδώ ο Χριστόπουλος παραλίγο να χάσει την μπάλα και... Και το πλάγιο είναι για την Παλντόρια. Δρυγκάκης. Τριπλάρι εδώ πολύ ωραία. Βάζει το σώμα το Καραμάνης. Παπαηλιάδης. Τέο. Δαοκόπουλος. Αλλάζει παιχνίδι για τον Κολοβή. Δημανίδης με τον γάτο εκεί μια μονομαχία. Η μπάλα είναι πλάγι για την Παλντόρια. Λιγότερο από 1,5 λεπτό για το τέλος του παιχνιδιού. Δεν νομίζω να έχουμε έξτρα χρόνο. Το μάτς ρολάρει αρκετά καλά, είναι η αλήθεια. Και Σίσογλου θα κόψει εδώ ο Σύλλαβος. Δαοκόπουλος, Τέο. Δαοκόπουλος και πάλι το 1-2. Συνεχίζουν πολύ ωραία συνεργασία οι δυο τους. Δαοκόπουλος θα κοπεί. Τώρα εδώ χωρίς κανένα λόγο πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι παίχτηκε. Ό,τι να είναι πραγματικά.
ούτε μισό λεπτό δεν είχε ακόμα για να τελειώσει το μάτς. Το καλύτερο μας το φιλούσα για το τέλος, βλέπω. Το μάτς. Το μάτς έτσι δεν θα είχε κάποια καθυστέρηση. Εντάξει, πάρουμε νεύρα, οκ. Okay. Παύλο! Μπες, Παύλο! Παίξε ένα λεπτό. Από μια κόκκινη κάρτα τα καταφέρανε και οι δύο. Η μπάλα πίσω στον Κεσίσογλου. Συμπληρώσαμε το 60 λεπτό, παίζουμε ήδη και μισό λεπτό έξτρα. Άλλο ένα λεπτό θα έχει με αυτή την, χωρίς λόγο να πω, μονομαχία, τι να πω, δεν ξέρω τώρα, δεν κατάλαβα και εγώ τι έγινε, ας πω την αλήθεια. Ξαφνικά εκεί τώρα σε μια φάση στο κέντρο, απάχθηκαν δύο τους. Η μπάλα περνάει πλάγιο, είναι για τους μπιφτεκάδες. Αγκαλιά με την νίκη μπιφτεκάδες, αγκαλιά και με τη δεύτερη θέση μετά από αυτή την διαφαινόμενη νίκη. Κολοβής, Χριστόπουλος, θα κλέψει εδώ Παπαηλιάδη στο shootout. Ούτε τώρα. Και έχουμε λήξει το αγώνα. Ένα πολύ ωραίο μάτς, το οποίο δεν κατάλαβα τι έγινε στο τέλος. Πάλι αυτά, αυτά από μας σήμερα. Από τις 5.30 ώρα μέχρι τις 12 ήμασταν μαζί. Μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε Σαλόνικα στο Salty Video. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ρε τσιλώνα με πίσω Rovers. Αυτά από μας, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και καλό βράδυ σήμερα.